Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και μου δίνετε ευκαιρία να μοιραστώ κάποιες από τις εμπειρίες που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τον τίτλο της ομιλίας μου «Ταξιδεύοντας Μελίσσι», ήθελα να σας δείξω πώς ένα τυχαίο ταξίδι μαζί με τον αδερφό μου στο χωριό μας, στο Μελίσσι Κορινθίας, αποτέλεσε τη λύση για να αντιμετωπίσουμε ένα βασικό πρόβλημα εκείνη την περίοδο, την έβρεση εργασίας. Τη μέρα που βρήκα τον τίτλο μου μαζί με την παρέα μου και προσπαθούσα να βρω και ένα διαφορετικό τρόπο για τον οποίο θα μπορούσα να ξεκινήσω την ομιλία μου κιόλας, μιας και είναι και η πρώτη μου, έτσι έπεσε η ιδέα στο τραπέζι. Βασικά δεν έπεσε μόνο η ιδέα στο τραπέζι. Προσπαθούσαν να με πείσουν κιόλας να μπω στη σκηνή και καθώς μπαίνω να φάω τούμπα, να σηκωθώ κατευθείαν και να γυρίσω και να σας πω ότι έτσι είναι η νεανική επιχειρηματικότητα στις μέρες μας. Τη μία πέφτεις, αλλά πάντα πρέπει να ξανασηκώνεσαι. Θα γινόμουν αρκετά γραφικός, οπότε αποφάσισα μόνο να το αναφέρω. Η δική μου ιστορία του πώς ξανασηκώθηκα ξεκινάει από τα σχολικά μου χρόνια, που ονειρευόμουν να σπουδάσω αρχιτεκτονική. Μου άρεσε πολύ η δημιουργία και να υλοποιώ αυτά τα οποία είχα μέσα στο μυαλό μου. Παρ' όλα αυτά, όμως, σπούδασα οικονομικά και τελικά κατέληξα να γίνω λαδέμπορας, έτσι όπως μου αποκαλούν και φίλοι μου χαριτολογώντας. Στα 22 μου παρουσιάζεται η ευκαιρία του να ξεκινήσω μια δουλειά πάνω στο αντικείμενο που είχα σπουδάσει και όλα στα οικονομικά. Οπότε, πάνω στον ενθουσιασμό μου, έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνα, έστεινα συνέχεια email για το πότε ξεκινάω, να δείξω και το ανάλογο ενδιαφέρον κιόλας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα από την πλευρά τους. Μέχρι ότου έλαβα το γνωστό σε όλους τηλεφώνημα που με ενημέρωναν ότι δεν θα μπορούσαν θα ξεκινήσει ένα κύμα πωλήσεων και δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις προσλήψεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τότε. Και προφανώς μέσα σε αυτές ήταν και δική μου μία από όλες. Ήταν το πρώτο δυνατό χτύπημα για μένα. Ήταν η πρώτη δυσκολία που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Είχα πολύ άγχος γιατί δεν ήξερα πώς έπρεπε να αντιδράσω εγώ σε αυτό το δίλημμα. Αν θα έπρεπε να μείνω στην Ελλάδα και να συνεχίσω να ψάχνω για κάποια δουλειά, ή να τα μαζέψω και να σκοτώ να φύγω να αναζητήσω την τύχη μου στο εξωτερικό, όπως έκαναν και περισσότεροι μου φίλοι. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση ήταν και ο αδερφός μου Πάνος. Ήταν το ίδιο αγχωμένος και προβληματισμένος για το τι θα κάνει. Πάρα πολλά βιογραφικά, πάρα πολλές αποτυχίες και ήταν πραγματικά πάρα πολύ προβληματισμένος. Οπότε, ύστερα από δική του προτροπή, ο Οκτώβριος του 2011 τυχαίνει να μας βρει στο χωριό μας, στο Μελίσσι Κορινθίας. Ή αλλιώς και Μελίσσι στο μικρό Παρίσι, έτσι όπως το αποκαλεί και ο πατέρας μας, μιας και το θεωρεί και τόσο όμορφο. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια στο Μελίσσι, αν και αποτελούσε αγαπημένο παιδικό προορισμό. Και είχα στην αρχή πολλές αμφιβολίες. Από τη στιγμή που έψαχνα μανιωδώς για κάποια δουλειά εδώ πέρα στην Αθήνα. Όχι εδώ στην Καβάλα, στην Αθήνα. Αλλά δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Αλλά τελικά πήγαμε, τα μαζέψαμε και φύγαμε. Μετά από λίγες μέρες πήγαμε κατευθείαν στο χωριό. Και ήμασταν και τυχεροί σε εκείνο το σημείο, γιατί πετύχαμε τη διαδικασία που μάζευε ελιές στο χωριό. Μας είχε πιάσει μια μανία με το που πατήσαμε το πόδι μας να εξερευνήσουμε όλο το χωριό, πάνω, κάτω, στα κτήματα, όπως ήμασταν παιδιά. Και οι θείοι μας είπανε από τη στιγμή που ήμασταν στο χωριό, γιατί να πάμε να τους βοηθήσουμε στα κτήματα και να ζήσουμε λιγάκι κάποιες εμπειρίες που μέχρι τότε ως παιδιά της πόλης δεν τις είχαμε ξαναβιώσει. Θα μου μείνει αξέχαστη η πρώτη στιγμή που έβλεπα πώς γίνεται η παραγωγή του ελαιόλαδου. Ήταν ένα απίστευτο χρυσοπράσινο χρώμα, γεμάτο γεύση και άρωμα. Ήμασταν τόσο συγκλονισμένοι με όλο αυτό το οποίο βιώναμε εμείς εκείνη τη στιγμή, που βουτάγαμε τα δάχτυλά μας μέσα στις δεξαμενές και μετά τα γλύφαμε. Εκεί μου δόθηκε κιόλας η ευκαιρία να καταλάβω ότι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρείς τόσο κοινό και απλό στην καθημερινότητά σου, μπορεί να κρύβει τέτοια μαγεία από πίσω του. Καθώς επιστρέφαμε από το λεωτριβείο ένα μεσημέρι, πτώματα από τη δουλειά, μιας και δεν είχαμε συνηθίσει να ξυπνάμε 4,5-5 για να πηγαίνουμε στα κτήματα, γυρνάει ο Πάνος τελείως αυθόρμητα και μου λέει: «Γιατί να μην ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι δικό μας πάνω στο ελαιόλαδο? Κάτι το οποίο έχουμε ήδη στα χέρια μας, απλά να το εξελίξουμε και να το πάμε ένα βήμα παραπέρα». Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να γελάσω, διότι δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό. Θα μπορούσα να ασχοληθώ με ένα τέτοιο αντικείμενο. Ζούσα ακόμα στη φούσκα ότι θα πρέπει να ξεκινήσω να βγάζω τα πρώτα μου χρήματα, να ξεκινήσω σε ένα γραφείο και πάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνώριζα κιόλας ποιο ήταν τη δεδομένη στιγμή. Το μόνο το οποίο γνώριζα ότι ήταν όλο αυτό το οποίο βίωνα εγώ εκείνη τη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ μαζί με τον Πάνο στο χωριό. Στη συνέχεια τον έβλεπα να επιμένει και να επιμένει πάρα πολύ σε αυτήν την ιδέα. Και το πίστεψα κι εγώ και μου το έδωσε να το πιστέψω βασικά κι εγώ αυτό. Και θεώρησα από τη στιγμή που δεν είχα κάτι να χάσω, γιατί να μην το δοκιμάσω. Και εδώ ήθελα να καταλήξω κιόλας στο ότι ό,τι ανεποδιές μπορεί να πραγματοποιούνται και να συμβαίνουν μπροστά μας, πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να τον πάρει μαζί του κατρακύλα. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε. Καλός ή κακός, δεν μπορείς να γνωρίζεις πότε θα σου παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία μπροστά σου. Οπότε πρέπει να σταματήσεις να περιορίζεσαι μόνο στις ιδέες σου, να είσαι ανοιχτόμυαλος και έτοιμος να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξετυλίγονται μπροστά σου. Αυτό το σύντομο διάστημα στο χωριό μας, εγώ στα 23 μου και ο Πάνος στα 25 του, ήταν αρκετό προκειμένου να ξεκινήσει το ταξίδι πάνω στο ελαιόλαδο. Και όπως κάθε αρχή, εγώ τουλάχιστον είχα τις αμφιβολίες μου. Μήπως ήμασταν πολύ μικροί για να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Αν θα μπορούσαν να μας εμπιστευτούν οι συνεργάτες μας λόγω ηλικίας, αν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία επικρατεί στη χώρα, καθώς και την πολύ μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας που είχε όλο αυτό το εγχείρημα. Αν και όντως αποτυγχάνει αυτός ο οποίος δεν δοκίμασε ποτέ. Στην αρχή είχαμε πάρα πολλή αμφισβήτηση από πολλά άτομα γύρω μας. Δεν είχαν πιστέψει ότι 2 νέα παιδιά από την Αθήνα θα σήκωναν τα μανίκια και θα χειριζόντουσαν σωστά αυτά τα οποία τους προσφέρει απλόχερα η φύση. Και σε εκείνο το σημείο μπήκε ο εγωισμός μας στη μέση, γιατί πεισμώσαμε, συνεχίσαμε και πιστέψαμε σε αυτό και συνεχίσαμε, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ. Όλο αυτό σίγουρα θέλει πάρα πολύ υπομονή, γερά νεύρα, ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πολύ καλή διάθεση. Στη συνέχεια, αφού έφυγαν όλες οι αρνητικές σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον και από την πλευρά μου, ξεκινήσαμε με πολλές έρευνες σχετικά με την παραγωγή, την τυποποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά του ελαιολάδου, διαδικασίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν τελείως άγνωστες για μας. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, οπότε μαθαίναμε, όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γινότανε, προκειμένου να ξεκινήσουμε να υλοποιούμε την ιδέα μας. Ρουφάγαμε πληροφορίες πραγματικά σαν σφουγγάρια. Και ήταν και το σημείο στο οποίο αρχίσαμε να βάζουμε και τους πρώτους μας στόχους ως μια μικρή επιχείρηση πλέον στην Ελλάδα. Παρουσιάσαμε ένα επιχειρηματικό πλάνο σε μια ομάδα επενδυτών που αποτελούνταν από τον πατέρα μας και τη μητέρα μας προφανώς στην αρχή. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο για τις startup επιχειρήσεις. Αλλά ήταν καλό αυτό, γιατί μας εμπιστεύτηκαν με ένα αρχικό κεφάλαιο προκειμένου να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο πιστεύαμε. Μιας και εμείς λόγω εισοδήματος δεν είχαμε κάποιο εισόδημα λόγω της ηλικίας της οποίας ήμασταν. Στην αρχή, όσο και ακόμα βασικά, μάθαμε να λειτουργούμε χωρίς κάποιο ωράριο. Κάναμε τα πάντα, περνάγαμε από όλους τους ρόλους. Ήμασταν μεταφορείς, γραφίστες, παραγωγή, τα πάντα. Για να καταλάβετε κιόλας, πριν από λίγο διάστημα παίρνω στο γραφείο τηλέφωνο και μου λένε «Καλησπέρα», τους λέω. «Μπορεί να με συνδέσετε με το τμήμα πωλήσεων?» «Παρακαλώ», τους λέω, «μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μου, να μιλήσετε μαζί μου». Αφού κάνουμε μια συζήτηση 5 λεπτών, μου λένε μετά «Μπορεί να με συνδέσετε με το τμήμα marketing?» Κάνω μια παύση εκείνη τη στιγμή, του λέω «Παρακαλώ, μπορεί να μιλήσετε πάλι μαζί μου?» Λέει «Πάλι εσείς είστε?» «Ναι», τους λέω, «τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε». Οπότε καταλαβαίνετε λίγα πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Τουλάχιστον στην αρχή, αλλά και ακόμα. Βασικός μας σκοπός όμως δεν ήταν μόνο η δημιουργία ενός εξαιρετικού προϊόντος, αλλά και η έβρεση μιας κατάλληλης συσκευασίας η οποία θα μπορούσε να το συνοδεύει, μιας και ο καταναλωτής λειτουργεί πάντα με την πρώτη ματιά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ελαιόλαδο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κληρονομιές του Έλληνα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Οπότε, βασικός σκοπός μας ήταν να βρούμε διάφορους τρόπους χρήσης, διαχείρισης και αποθήκευσης του ελαιολάδου κατά τα αρχαία χρόνια και να το συνδυάσουμε με τις σύγχρονες απαιτητικές καταναλωτικές ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό το σημείο επιστρέψαμε πάλι στον τόπο μας. Επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και ανακαλύψαμε τον Αρίβαλο. Ο Αρίβαλος ήταν ένα αρχαίο κορινθιακό σκεύος του 7ου αιώνα π.Χ., το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι αθλητές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και άλυφαν το σώμα τους με ελαιόλαδο πριν το αγώνισμα της πάλης. Και η αριστοκρατία της εποχής το χρησιμοποιούσε γιατί φύλαγε τα πολύτιμα αιθέρια ελαιά της. Με το που μαθαίνουμε όλη την ιστορία που υπάρχει γύρω από αυτό το αγγείο, αισθανθήκαμε ότι είχαμε πετύχει φλέβα χρυσού. Γιατί θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό ελαιόλαδο με την κεραμική τέχνη, πράγμα για το οποίο η Ελλάδα είναι φημισμένη και έχει παράδοση από τα αρχαία χρόνια. αμέσως ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε με Έλληνες αγκιοπλάστες που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν την ιδέα μας, μιας χειροποίητης κεραμικής συσκευασίας. Μετά από πάρα πολλά τηλεφωνήματα, βρήκαμε τον πρώτο μας συνεργάτη, εντοπίσαμε τον πρώτο μας συνεργάτη, τον κύριο Στέλιο, που είναι και φίλος μας μετά από τόσα χρόνια. Και δειλά-δειλά κάναμε τα πρώτα μας πειράματα. Ομολογώ, λόγω δικιάς μας απειρίας, μας πήρε πολύ μεγάλο διάστημα για να τελειοποιηθεί αυτό το προϊόν. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία πάνω σε όλο αυτό. Παίρνεις κάτι από το μηδέν και το εξελίσσεις και το εξελίσσεις και το εξελίσσεις και το πας κάπου. Και είναι τρομερό συναίσθημα το να το βλέπεις να πηγαίνει κάπου. Μετά από 25 αποτυχημένες προσπάθειες, και λίγες ήτανε, καταφέραμε να έχουμε αυτό το οποίο θέλαμε στα χέρια μας. Και με τη βοήθεια και την υποστήριξη πάνω απ' όλα δύο φίλων μας σχεδιαστών, του Σπύρου και του Λέανδρου, δημιουργήσαμε κάτι μοναδικό. Κάτι για το οποίο ξέραμε ότι διαφέραμε, κάτι για το οποίο θα κερδίζαμε αρκετά βραβεία διεθνώς μετά, χωρίς να το γνωρίζουμε όμως εμείς εκείνη τη στιγμή. Αφού τελειώσει όλο αυτό το στάδιο, το όμορφο και το αγαπημένο μου στάδιο, διαμόρφωση του προϊόντος, είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου, συνέχισαν να αυξάνονται οι δυσκολίες. Έπρεπε να ξεκινήσει η προώθηση, η επικοινωνία και η πώληση των προϊόντων. Διαδικασίες που ήταν τελείως άγνωστες για μας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέραμε ποιον να προσεγγίσουμε, πώς να του το πούμε, πώς να το επικοινωνήσουμε όλο αυτό. Ήμασταν πραγματικά άσχετοι. Φοβόμασταν κιόλας λίγο στην αρχή, γιατί βγαίναμε εκτός από το comfort zone μας. Ξέραμε ότι είχαμε κάτι ισχυρό στα χέρια μας. Είχαμε την ανάγκη και το πάθος μας για να δείξουμε αυτό το οποίο έχουμε κάνει στους γύρω μας. Οπότε πρέπει να βγούμε οι δυο μας στους δρόμους και να επικοινωνήσουμε το προϊόν μας. Αυτή είναι και μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι startup επιχειρήσεις πλέον στις μέρες μας. Η διαδικασία δηλαδή πραγμάτωσης και εξέλιξης ιδέας τους. Πρέπει να σας αναφέρω σε αυτό το σημείο την πρώτη μέρα που είχαμε βγει τελικά στους δρόμους για να κάνουμε την πρώτη μας πώληση, τον πρώτο μας δειγματισμό. Στο πρώτο κατάστημα ήμασταν έξω από την πόρτα κάνα 5 λεπτό με τον Πάνο, παγωμένοι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πραγματικά ντρεπόμασταν πάρα πολύ. Και του λέω, εγώ δεν θα μπω, θα μπεις εσύ, είσαι μεγαλύτερος, θα τα καταφέρεις, ξέχασέ με. Άρχισε να μου λέει, εσύ έχεις αναλάβει το τμήμα πωλήσεων, ποιες πωλήσεις τότε ήμασταν, δεν είχαμε κάνει τίποτα. Θα τα καταφέρεις εσύ. Του λέω, ξέχασέ το. Για να καταλάβετε, αυτό που έγινε απλά να πλακωθούμε έξω από το μαγαζί και να μην μπαίνουμε ποτέ μέσα σε αυτό. Αρκετά όριμη ηλικία για να κάνεις εκεί πέρα πωλήσεις, τέλος πάντων. Στη συνέχεια, όμως, στο επόμενο κατάστημα είπαμε ότι θα ηρεμήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Και έτσι και έγινε. Μπήκαμε στο επόμενο και το ένα κατάστημα έφερε το άλλο. Και μία αγορά έφερε την άλλη και μία χώρα έφερε την άλλη. Και σιγά-σιγά το άγχος και η αγωνία που είχαμε αντικαταστάθηκαν από τη σιγουριά, την αυτοπεποίθηση και τη θέληση για να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να καταφέρεις να κάνεις την πρώτη σου πώληση. Είναι τόσο μοναδικό, είναι κομμάτι του εαυτού σου, είναι προέκταση δική σου. Μπορεί η πρώτη μας πώληση να ήταν μόνο 2 κούτες, αλλά ήταν αρκετή για να νιώσουμε ότι είχαμε κατακτήσει την αγορά. Κάτι τόσο μεγάλο για μας, αλλά για κάτι άλλο ήταν πραγματικά ένα τίποτα. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ο Πάνος στην αρχή είχε μακριά μαλλιά. Και του έλεγα ότι θα ήταν καλύτερο στην αρχή τουλάχιστον να κουρευτούμε, να είμαστε λίγο πιο περιποιημένοι για να δούμε τους υποψήφιους πελάτες μας. Αλλά μου έλεγε: εγώ δεν αλλάζω για κανέναν, αλλά σου υπόσχομαι με το που καταφέρουμε και κάνουμε την πρώτη μας εξαγωγή, θα τα κόψω κοντά. Έτσι, 1,5 μήνα μετά, αφού καταφέρνουμε. Αφού καταφέρνουμε να κάνουμε την πρώτη μας εξαγωγή στη Ρωσία, τα κουρεύει τα μαλλιά του κοντά, ευτυχώς. Νομίζω ότι πιστεύω βασικά ότι ο λόγος που οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται και εμάς, αλλά και τα προϊόντα μας, είναι επειδή τους περνάμε το πάθος μας για αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Όταν βάζεις τόση ενέργεια σε κάτι, γίνεται πραγματικά αντιληπτή από όλους. Είναι μεγάλη νίκη για μας το να μας ανοίγουν τα καταστήματά τους, να θυσιάζουν μέρος του χρόνου τους και στο τέλος να καταφέρνουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Πράγμα για το οποίο παλεύουμε καθημερινά κιόλας για να το διατηρήσουμε. Είναι πολύ έντονο το συναίσθημα του να διακρίνεσαι ανάμεσα σε τόσα πολλά προϊόντα και να παίρνεις τόσα καλά και θετικά σχόλια πάνω στη δουλειά σου και ειδικά στην απαιτητική αγορά του εξωτερικού. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το ταξίδι δεν έχει μόνο χαρές και ρομαντισμό. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες, έχει πάρα πολλές στεναχώριες. Πρέπει καθημερινά να αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που τους έχει πέσει διάθεση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας. Έλλειψη οικονομικής βοήθειας, φορολογική επιβάρυνση, άνθρωποι κολλημένοι και οπισθοδρομικοί που σε αποθαρρύνουν καθημερινά. Φέσια από κακούς πελάτες, στεναχώριες, απογοητεύσεις, αποτυχίες, που αν τελικά καταφέρεις όμως και τα κάνεις κομμάτι του εαυτού σου και μάθεις και πορεύεσαι με αυτά, έχεις κερδίσει μεγάλο μέρος της μάχης. Όμως όλο αυτό το ταξίδι έχω μάθει και να συνεργάζομαι, έχω μάθει να ακούω, έχω μάθει να αποδέχομαι τα λάθη μου και να αξιοποιώ κατάλληλα αυτά τα οποία μου προσφέρει απλόχερα η φύση. Θεωρώ απαραίτητο το να έχεις δίπλα σου άτομα τα οποία εμπιστεύεσαι και αγαπάς. Και είναι πολύ σημαντικό να εξελίσσεσαι μαζί τους. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός που δίπλα μου σε όλο αυτό το ταξίδι είναι και θα συνεχίσει να είναι ο αδερφός μου Πάνος. Το να είμαι τη σωστή στιγμή, στο σωστό σημείο, με τους σωστούς ανθρώπους, ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου είχε συμβεί εμένα την δεδομένη στιγμή, την οποία είχα δεχθεί την πρώτη μου αποτυχία πάνω στη δουλειά. Ο παράγοντας timing σε συνδυασμό με την ανθρώπινη ανάγκη για εξέλιξη και δημιουργία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ιδέας μας. Όλο αυτό το οποίο έχω ζήσει εγώ μέχρι τώρα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα το άλλαζα με οποιαδήποτε ευκαιρία η δουλειά που θα μου εμφανιζόταν αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Και έχω αναρωτηθεί κιόλας ότι πολλές φορές, αν γυρνάγα το χρόνο πίσω και με ρώταγα ή έρχονταν κάποιος και με ρωτούσε, αν θα μπορούσα να με φανταστώ, να βρίσκομαι στο σημείο σε αυτό το οποίο βρίσκομαι και να έχω κάνει τα πράγματα τα οποία έχω κάνει, σίγουρα θα γέλαγα και θα απαντούσα ότι μου μοιάζει όλο αυτό με ένα ψεύτικο όνειρο. Που ειλικρινά χαίρομαι όμως που κατάφερα να ξυπνήσω και να το ζήσω. Σας ευχαριστώ.